του ΚΚΕ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Κύριε Αλεξιάδη, να ξεκινήσουμε λίγο με τον ανασχηματισμό. Βλέπουμε διάφορα δημοσιεύματα. Υπάρχει και ο χαρακτηρισμός από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και της αντιπολίτευσης ότι άλλαξε ο Μανολιός, έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Ο κρίσιμος ανασχηματισμός είναι οι εκλογές. Για να φύγετε. Γιατί δεν προσφέρει και τίποτα ο ανασχηματισμός. Καταρχάς, δεν είναι είδηση ότι η Νέα Δημοκρατία ζητάει να φύγουμε. Το ζητάει από την επόμενη μέρα των εκλογών και ζητάει να γίνουν εκλογές. Οπότε, ας χαλαρώσουμε και ας δούμε την ουσία. Τώρα, αυτές εδώ οι τετριμένες ανακοινώσεις ότι ο ανασχηματισμός είναι τετριμένος, είναι συνηθισμένος και όλα αυτά που ακούμε κατά καιρούς, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αυτός ο ανασχηματισμός δείχνει μια διεύρυνση της πολιτικής επιρροής της κυβέρνησης. Και για όσους μας κατηγορούν για αυτό το πράγμα, πρέπει να θυμίσουμε ότι εμείς εδώ και πάρα πολλά χρόνια υποστηρίζουμε την απλή αναλογική. Απλή αναλογική σημαίνει συνεργασίες. Και εμείς έχουμε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να υπάρχει ένα κυβερνητικό σχήμα που να ανταποκρίνει τις ανάγκες των πολιτών. Αυτό κάναμε και γι' αυτό τα κριθούμε. Πάντως σας λένε ότι ψωνίσατε από τα ζήτητα. Ότι πήρατε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που ήταν στα ζήτητα. Τέλος πάντων και... Καταλαβαίνω την αμηχανία κάποιων στο να απαντήσουν στο πώς πολιτικά αυτή η κυβέρνηση που θεωρούν ότι είναι σε κατάρρευση, που θεωρούν ότι δεν πάει καλά, που θεωρούν ότι όπου να είναι παραλύει την εξουσία θέλουν ένα τέτοιο αφήγημα να χτίσουν. Αυτή η κυβέρνηση καταφέρνει και διευρύνει την επιρροή της μέσα στο κοινοβούλιο και καταφέρνει να κάνει εκείνες τις συνεργασίες που θα επιτρέψουν να πάμε στις μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται η περίοδος. Κοιτάξτε, και στα εθνικά θέματα και στα οικονομικά θέματα πρέπει να κάνουμε τις μέγιστες δυνατές συνεργασίες. Και η περίοδος που ανοίγει μετά τις 20 Αυγούστου επιβάλλει σε κάθε πολιτική δύναμη, εμείς καταλάβαμε και το κάνουμε, επιβάλλει σε κάθε πολιτική δύναμη να απαντήσει με ποιους θα προχωρήσει την επόμενη μέρα. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θέλουν να απομονωθούν στη μονή της σωτηρίας τους και να μην ασχοληθούν με διεργασίες και με συνεργασίες σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Εμείς δεν ακολουθούμε αυτή την τακτική.